Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα η οποία είχε τη δραστηριοποίησή της στην εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία όπλων και πυρομαχικών. Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 6 άτομα, μέλη της ομάδας. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε 5 ημεδαπούς και σε 5 ακόμη αλλοδαπούς. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 πολεμικά όπλα τύπου Καλάσνικοφ και περισσότερες από 122.000 σφαίρες πάλι για όπλο Καλάσνικοφ. Επιπλέον κατασχέθηκε ένα φορτηγό και ένα αυτοκίνητο στο οποίο μεταφερόταν το παράνομο υλικό. Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης. Υπήρχε όμως και συνεργασία από αστυνομικούς των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας Ρεθύμνου και Χανίων, Ιγουμενίτσας και του Τμήματος Ασφαλείας Εορδέας Κοζάνης. Επίσης συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρου δράστες είχαν προβεί στην εισαγωγή από τη χώρα της Αλβανίας πολεμικών όπλων και πυρομαχικών, αποτελούνται δε από 2 πυρήνες. Ο ένας πυρήνας ήταν στην Αλβανία και ο άλλος πυρήνας εδώ στην Κρήτη. Ο πυρήνας στην Αλβανία αναλάμβανε τη συγκέντρωση των ετούμενων πυρομαχικών, ενώ ο πυρήνας της Κρήτης αναλάμβανε την παραλαβή, μεταφορά των συγκεκριμένων πυρομαχικών και στη συνέχεια να τα φέρει εδώ στην Κρήτη. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι και σήμερα η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα με την ίδια δομή και δράση είχε προβεί σε 4 εισαγωγές απροσδιόριστου όμως αριθμού μέχρι στιγμής πυρομαχικών. Από την Αλβανία πάλι. Χθες το πρωί στα Χανιά πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε γιόταχη φορτηγό όχημα μετά την αποβίβασή του από πλοίο φορτηγό οχηματογωγό, οδηγούμενο από 54χρονο. Βρέθηκαν λοιπόν και κατασχέθηκαν 4 πολεμικά όπλα τύπου Καλάσνικοφ, 6 γεμιστήρες, 122.566 σφαίρες για πολεμικό όπλο τύπου Καλάσνικοφ και διάφορα άλλα εξαρτήματα όπλων, θήκες και όλα αυτά. Ακολούθησαν έρευνες στην οικία του 55χρονου στη Θεσπρωτεία και του 64χρονου στην Κοζάνη. Επίσης, στην οικία του 31χρονου και του 42χρονου στο Ρέθυμνο, όπου κατά τη διάρκεια αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό όπλο, πλήθος συσκευών κινητών τηλεφώνων καθώς και καρτών τηλεφωνικών συνδέσεων, κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια, γεμιστήρες, κροτίδες, θήκες πιστολιού και διάφορα εξαρτήματα.